στην ΑΔΟ για να παρουσιάσουμε τους τρεις υποψήφιους που θα διεκδικήσουν τη μία θέση που αναλογεί στα Ιόνια νησιά για το τελικό ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Εγώ θα πω δύο λόγια μόνο για τις ευρωεκλογές, διότι ξέρετε ότι 9 Ιουνίου που θα γίνουν οι ευρωεκλογές έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και αν θέλετε είναι διπλή σημασία. Είναι μια σημασία διότι λειτουργούν ως ενδιάμεσες εθνικές εκλογές και επομένως μέσω της ψήφου ο ελληνικός λαός συνηθίζει σε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές να επιδοκιμάζει ή να αποδοκιμάζει, να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του ή την ευχαρίστησή του αναλόγως για πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής όπως αυτές έχουν εκφραστεί το τελευταίο διάστημα. Σε αυτό το σκέλος ξέρετε πολύ καλά και όλοι ξέρουν και έχει διατυπωθεί και δημόσια ότι είναι πολλά τα πράγματα που από τον περασμένο Μάη-Ιούνιο που εκλέχθηκε η τελευταία κυβέρνηση έχουν αλλάξει και έχουν επιδεινωθεί στη ζωή της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία αυτή η εκλογική διαδικασία του Ιουνίου να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνικός λαός θα εκφράσει την άποψή του για τα όσα έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επιδήλωση όμως είναι ραγδαία, είναι γρήγορη και είναι και σοβαρή σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, τόσο στην οικονομία, η ακρίβεια δύο χρόνια τώρα συνεχίζει να μας χτυπάει και συγχρόνως τα τέμπη πλέον δεν είναι μια υπόθεση που θα ξεχαστούν, το λένε όλοι οι πολιτικοί αναλυτές αυτό και ας ξεχάστηκαν πέρσι και συγχρόνως το σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων μπήκε σε άλλη τροχιά μετά τις τελευταίες εξελίξεις και όλη η κατάσταση που βιώνουμε σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα που βαίνει συνεχώς σε υποβάθμιση. Το ίδιο τα ζητήματα τάξης και ασφάλειας, μεγάλο ατού υποτίθεται της Νέας Δημοκρατίας και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα για τα οποία ο ελληνικός λαός θα εκφραστεί στις επόμενες ευρωεκλογές. Το δεύτερο σκέλος όμως είναι η ίδια η ευρωπαϊκή ουσία αυτών των ευρωπαϊκών εκλογών. Εκλέγουμε Ευρωκοινοβούλιο, εκλέγουμε δηλαδή τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν από την χώρα μας στο μόνο δημοκρατικά και μαζικά εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε, είναι σώματα τα οποία απαρτίζονται και στελεχώνονται εξ οφίτσιο με βάση τις αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης. Το μόνο σώμα για το οποίο αποφασίζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι το Ευρωκοινοβούλιο.